Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα 5η 7 του μηνός, 7 Μαρτίου 2019. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, λίμπερο 107,4, στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρήμς του ήχου, Χρήστος Κιώσης, με όλα φυσικά τα θέματα που αφορούν τον Ηρακλή. Ό,τι προλάβουμε σε όλα τα αθλήματα, γιατί έχουμε και αγωνιστικό Σαββατοκύριακο μπροστά μας, κυρίως αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Σήμερα θα συζητήσουμε περισσότερο τα του ποδοσφαίρου. Έχουμε και μία συνέντευξη προγραμματισμένη για την ανδρική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή που τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Σας έχω και δωράκι εξωαγωνιστικό για ένα live, για ένα υπέροχο live. Live φυσικά που συνδυάζει τον Ηρακλή γιατί ο τραγουδιστής είναι Ηρακλάκη. Ο καλός μου φίλος ο Γιάννης ο Βατζόλας που είχε έρθει εδώ ζωντανά με την Johnny V Band νούμερο 1 στη Θεσσαλονίκη, νούμερο 3 στην Αυστραλία. Το CD που βγάλανε πρόσφατα και παραμονή πρωτοχρονιάς το παίξαμε εδώ ζωντανά. Μας παρουσίασε τα κομμάτια και η παρουσίαση επίσημα προς όλο τον κόσμο θα γίνει στο 8ball μεθαύριο το Σάββατο. Οι δύο πρώτοι που θα πάρουν, άντε να το πω τώρα Χρήστο να τελειώνουμε. Οι δύο που θα πάρουν 23-10-287 και 3 οχτάρια τηλέφωνο θα κερδίσουν από μία μονή, δηλαδή δύο προσκλήσεις για το live της Johnny V Band με τον φίλο μου τον Γιάννη και τα υπόλοιπα τα παιδιά και ο μπασίστας είναι Ηρακλάκη, να τα λέμε όλα, που θα γίνει το Σάββατο το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη στο 8ball. Θα το ξαναπώ. Επίσης, μιας και πιάσαμε τα δώρα, ο Τάσος Κοταράς και ο Χάρης Γκοτζιαμπασόπουλος δεν έχουν επικοινωνήσει ακόμα με την εκπομπή για να παραλάβουν τα συλλεκτικά ημερολόγια του ομίλου 1899. Παρακαλώ να το κάνετε για να τα πάρετε στην κατοχή σας. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, bluelibero@yahoo.gr, το email της εκπομπής, επαναλαμβάνω, bluelibero@yahoo.gr. Για τα μηνύματά σας. Ρίξε μια πενιά, Χρήστο μου, για να ξεκινήσουμε. Χθες το βράδυ και ενώ επέστρεφε η ομάδα στην Θεσσαλονίκη από την Λάρισα, οι οπαδοί του Ηρακλή βρέθηκαν στη Μίκρα, έγραψαν συνθήματα. Η υπομονή μας τελειώνει, σεβασμό στην ιστορία του Ηρακλή. Την Κυριακή έχετε τη δημητική σας, φροντίστε να κερδίσετε καρναβάλια. Γράφουν τα συνθήματα στις δύο πόρτες εκεί μπροστά στη Μίκρα. Είναι λογικό ο κόσμος να αντιδράσει, είναι λογικό να ξεσπάσει, είναι λογικό να εκφράσει την αγανάκτησή του με αυτόν τον τρόπο. Χθες σας καταγράψαμε την κατάσταση που έχει ο βαθμολογικός πίνακας και πλέον αυτή είναι η αλήθεια, γιατί εδώ και καιρό η αλήθεια δεν άρεσε σε ορισμένους. Τώρα αρέσει δεν αρέσει, η αλήθεια είναι μία, ότι ο Ηρακλής έχει στόχο την παραμονή ή το να συμμετέχει του χρόνου στη Super League 2. Θα το ξαναπώ για όσους δεν το καταλάβουν, δεν το έχουν καταλάβει μέχρι στιγμής, το τι κίνδυνος υπάρχει. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής είναι 11ος. Αν τερματίσει 11ος, του χρόνου θα παίξει στην τρίτη τη τάξη κατηγορία. Εάν δεν βρεθεί στη ζώνη του υποβιβασμού όπου ο Ηρακλής έχει 24, ο Αίτος Πάτων είναι ο μεθεπόμενος αντίπαλος του Ηρακλή, έχει 21, τίποτα δεν αποκλείεται πλέον με αυτήν την ομάδα, τότε θα πάει δύο κατηγορίες κάτω. Να μην το πούμε πάλι, θα κάνουμε κακό άμα το πούμε. Τόσο καιρό αυτά ακούγαμε. Ότι κάνουμε κακό που λέμε ότι πρέπει να κοιτάει η ομάδα προς τα κάτω γιατί το προς τα πάνω δυσκολεύει. Αλλά είπαμε. Την προηγούμενη Παρασκευή έγινε συνέντευξη τύπου, ο Ηρακλής ήταν στο μείον 10 και από την ΠΑΕ μας έλεγαν, αυτοί που μίλησαν συνέντευξη τύπου, ότι στόχος είναι η διάδα. Προλαβαίνουμε. Να κάνουμε τον Ηρακλή μεγάλο. Αυτό μας έλεγαν. Την Κυριακή, ή μάλλον να το πω αλλιώς, αν και την Κυριακή δεν έρθει η νίκη στη Σπάρτη, τότε χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Ο Ηρακλής που τα τελευταία 6 παιχνίδια έχει 2 νίκες και 4 ισοπαλίες. Τι είπα, 2 νίκες είπα, θα ήθελα. 2 ήττες και 4 ισοπαλίες. Η τελευταία νίκη είναι μέσα στο Βόλο το 0-2. Και από τότε έχει τις ισοπαλίες τις 4 και τις 2 ήττες, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη βαθμολογική θέση.
Βέβαια το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό, το πρόβλημα είναι όλα τα υπόλοιπα που καταγράφουμε καθημερινά και που ρωτάμε, που ρωτήσαμε στη συνέντευξη τύπου. Απαντήσεις βέβαια ιδιαίτερες δεν πήραμε, είναι η αλήθεια. Αλλά μπορεί να υπάρχει κι άλλο πιο κάτω. Θυμάστε που στο Αιγίνιο αναρωτιόμασταν και λέγαμε πάει πιο κάτω. Να που πάει. Μπορεί κάποιος να πει δεν πάει άλλο. Μια χαρά πάει. Το δεν πάει άλλο. Μια χαρά πάει. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Στέφανο Σωτηρόπουλο, ο οποίος είναι στην γραμμή. Να τα πούμε, να μας δώσει και το δικό του σχόλιο μετά και τη χθεσινή αντίδραση του κόσμου. Σας διάβασα και τα συνθήματα που γράφτηκαν εκεί. Στέφανε, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν, δεν είναι μόνο τα συνθήματα, είναι ότι ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Ναι. Και τα συνθήματα είναι ένα μικρό κομμάτι της αγανάκτησης, γιατί κακά τα ψέματα, όλο αυτό το οποίο συμβαίνει μπορεί να μην είναι πρωτόγνωρο για τους φίλους του Ηρακλή, αλλά έγινε τόσο σύντομα, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μετά από αυτά τα οποία είχαμε βιώσει με τον Καναδό. Ναι. Και φυσικά υπάρχει μια απογοήτευση. Αυτή η απογοήτευση εξελίσσεται σε οργή. Και το καταλαβαίνω και το καταλαβαίνουν όλοι. Αυτοί όμως οι οποίοι πρέπει να το καταλάβουν είναι αυτοί οι οποίοι διοικούν το σύλλογο, το ποδόσφαιρο του Ηρακλή, και δεν το βλέπω να καταλαβαίνουν. Όχι, δεν το έχουν καταλάβει με τίποτα. Προφανώς ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό, Στέφανε, που ρώτησα χθες μετά το ματς ήταν το εξής. Αν σήμερα κάνουν μια συνέντευξη τύπου, θα ξαναπούνε ότι στόχος είναι η δεύτερη θέση και ότι θα κάνουμε τον Ηρακλή μεγάλο? Όχι. Θα απαλείψουν αυτό και θα πούνε ότι θα κάνουμε τον Ηρακλή μεγάλο. Ναι. Δώστε μας χρόνο, την καινούργια χρονιά κτλ. Δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα. Εδώ ξέρεις. Το περίεργο είναι το εξής, και είναι και οξύμορο. Ναι. Τελικά θα παρακαλάνε να μην γίνει αναρδιάρθρωση. Θα παρακαλάνε να γίνει. Δεν ξέρω. Όταν είσαι στη δέκατη θέση... Εντέκατη. Παρακαλάς να... Εντέκατη. Ναι, το ξέρω ότι είναι εντέκατη. Αλλά άμα πάει στη δέκατη, άμα είναι στη δέκατη θέση η ομάδα, θα παρακαλά να γίνει αναρδιάρθρωση, να παίξεις ένα Super League 2, να πάρεις και 800.000 ευρώ. Εάν ναι. γίνει, επαναλαμβάνω. Ναι, ακόμα δεν έχει περάσει. Ακόμα δεν έχει περάσει. Αν είσαι δέκατος όμως και γίνει η αναδιάρθρωση, σημαίνει ότι αυτό το επιχείρημά τους και τα λεφτά τους τα χάνουν. Γιατί μετά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, βοήθησε με αυτό, η Β' Εθνική είναι ερασιτεχνικό σωματείο. Είναι ουσιαστικά τρίτη τη τάξη κατηγορία. Είναι γάμα εθνική. Είναι τρίτη εθνική. Γάμα εθνική. Ναι. Που σημαίνει ότι ενδεχομένως, δεν ξέρω, θα υπάρχει με το οικοκεφάλαιο, θα είναι ανώνυμοι, θα λειτουργούν σαν ανώνυμοι. Αυτό εταιρεία. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να μας το πει από τώρα, πριν γίνει η αναδιάθρωση δηλαδή. Εδώ είναι ένα σοβαρό θέμα. Βεβαίως. Γιατί άλλο για ΠΑΕ, άλλο να λέμε για ΠΑΕ, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, και άλλο να λέμε για, όπως ήταν πέρυσι, που λέγαμε ποδοσφαιρικό τμήμα. Δεν λέγαμε ΠΑΕ πέρυσι. Για τον απλούστατο λόγο ότι εάν τυχόν συμβεί αυτό, θα επομισθούν και όλα τα χρέη οι υπογράφοντες. Και βεβαίως δεν θα έχουν και μετοχές στα χέρια. Καλά, οι υπογράφοντες αυτή τη στιγμή είναι μόνο ένας. Γιατί αυτό, στην ερώτηση που θέσαμε, αν θυμάσαι, που έθεσα για ποιο λόγο ο κύριος Θεοδωρίδης δεν έχει θεσμικό ρόλο, κάτι που είχε ανακοινωθεί 13 Νοεμβρίου, η απάντηση του Τόμ Παπαδόπουλου ήταν ότι και να είχε θεσμικό ρόλο, τα υπογράφω όλα εγώ, τα μέλη του ΔΣ δεν υπογράφουν τίποτα. Άρα αντιλαμβάνεσαι για αυτό λόγο έχω αυτή την τοποθέτηση. Και καλά κάνεις και την έχεις. Και είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία δεν ξέρω ποιος μπορεί να τα απαντήσει. Βέβαια θα σου λέγανε σήμερα, όπως είπες, αν πηγαίναμε σε μια ακόμα συνέντευξη τύπου, ότι αυτό είναι πλασματικό και πολύ σύντομα η ομάδα θα δείξει τις δυνατότητες της και θα τελειώσει μέσα στη δεκάδα και όλα αυτά. Ήταν αυτά γνωστά. Την προηγούμενη Παρασκευή, μια εβδομάδα πριν, γιατί αύριο Παρασκευή έχουμε, ουσιαστικά είναι μια εβδομάδα πριν, ο κύριος Καραντώνης μας είπε, και θέλω το σχόλιο σου επ' αυτού, ότι αν δεν περάσει η τροπολογία αυτή την εβδομάδα, εννοούσε αυτή που τελειώνει τώρα, Στέφανε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν περάσει η τροπολογία αυτή την εβδομάδα, τότε πάμε για λουκέτο. Κοίταξε. Και η τροπολογία δεν πέρασε.
Καταρχήν. Να θυμίσω την ατάκα τη χθεσινή της βουλευτίνας του ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι η τροπολογία για το θέμα του Ηρακλή θα περάσει σε επόμενη τροπολογία, όχι στην επόμενη, σε επόμενη. Σε επόμενη. Το σε επόμενη μπορεί να είναι το 2058, δεν το ξέρεις αυτό. Δεν θα είναι ποτέ, εγώ στο λέω, γιατί όταν ακούς πολιτικό με αυτό το ξύλινο λόγο καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά στον Ηρακλή ορισμένοι τους πιστεύουνε. Ναι. Και τους παρακαλάνε. Να πούμε κάτι. Ναι. Ξανά για μια ακόμη φορά. Όταν αναλαμβάνεις και λες ότι είσαι ένας πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας και έχεις 5 επιχειρήσεις, εγώ πιάνω τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Παπαδόπουλου. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Που είχε πει πολλά τότε. Τότε νομίζω ότι μπαίνεις σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης για αυτά τα 2 εκατομμύρια χρέη και τα ξεχρεώνεις σιγά σιγά, μιλάς με όλους τους πιστωτές και τελειώνει η ιστορία. Και αν έρθει το 50% ήρθε. Καλό. Ναι. Αυτό. Ναι. Τώρα αν μπαίνουμε σε μια κατάσταση τέτοια που να περιμένουμε να πληρώσουμε τα μισά και από τα μισά να διαπραγματευτούμε κτλ. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα για μια ανώνυμη εταιρεία και όταν μιλάμε για ένα σύλλογο, ένα ενεργό κομμάτι Θεσσαλονίκης που είναι ο Ηρακλής. Αυτά δεν είναι σοβαρά και πράγματα. Και συμπληρώνω την τοποθέτηση του κυρίου Καραντώνη που ουσιαστικά ήταν και η είδηση της ημέρας ότι η υπόθεση φάκελος αδειοδότησης πάγωσε κατόπιν εντολή του ίδιου του Προέδρου και Μεγαλομετόχου του Τόμ Παπαδόπουλου, καθώς έσκασαν μύτη οι 13 που διεκδικούν 72.000 ευρώ. Ο φάκελος δηλαδή έχει παγώσει, έχει μπει μια άνω τελεία. 31 Μαρτίου, Στέφανε, αν δεν κάνω λάθος, είναι η τελευταία μέρα που πρέπει όλες οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες να καταθέσουν υπογραφές, διακανονισμούς από πρώην, από νύνα, από τα πάντα. Και εμείς έχουμε παγωμένο το φάκελο. Τον έχουμε παρκάρει γιατί ήρθαν πρόσφατα αυτοί οι 13 και ζητάνε λεφτά. Μα και αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος θα κρατήσουν και τον προπονητή Γιώργο. Να ξέρεις ένα πράγμα. Όταν μια ΠΑΕ. Ο οποίος έχει 1,5 παγώνει... χρόνο συμβόλαιο, έτσι. Άμπρα. Όταν μια ΠΑΕ λοιπόν για 70.000 ευρώ λέει ότι δεν θα διεκδικήσω, δεν θα πάρω αυτό το πολύτιμο χαρτί το οποίο μας τυρανούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως είναι η αδειοδότηση. Ναι. Σκέψου τώρα τι γίνεται και με τον προπονητή. Είναι εγκλωβισμένοι γιατί 1,5 χρόνο θα πρέπει να πληρώσουν εάν τον διώξουν το Ρόκα. Το ίδιο νομίζω ότι θα συμβεί και με τον Ποσνιάδη. Γιατί σε λίγες μέρες ή αν πηγαίνανε για αδειοδότηση, να το πούμε έτσι, θα έπρεπε θα να, πρέπει να πάρουν και την υπογραφή του. Βεβαίως. Υπογραφή του, έτσι. Και όχι μόνο του Ποσνιάδη. Πολλών. Πολλών. Γιατί του Κώστα του Τσολακίδη που απολύσανε δεν θα πάνε να πάρουν την υπογραφή του. Λοιπόν, λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Πολλών. Είναι τόσα πολλά, είναι τόσα πολλά τα θέματα. Δεν δείξανε σοβαρότητα. Κανένας επίσης δεν μπορεί να βάλει λουκέτο σε έναν σύλλογο όπως είναι ο Ηρακλής, στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Είναι ατυχέστατη η δήλωση του κυρίου Καραντώνη. Καλά, δεν το είπε λουκέτο κατά λέξη. Το είπε ότι δεν θα έχουμε ύπαρξη. Δεν θα υπάρχουν. Ναι, δεν θα έχουμε ύπαρξη. Ναι. Ο Ηρακλής υπάρχει, να τον υπενθυμίσω, από το 1899 ή αν θέλεις από το 1896. Ναι. Και θα υπάρχει. Κανείς δεν μπορεί, και γι' αυτό τη θεωρώ ότι είναι ατυχέστατη η δήλωσή του, να μην μακρηγορήσω πάνω σε αυτό, γιατί θυμώνω κιόλας, όπως θυμώνουν και όλοι όσοι το ακούνε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά. Αυτό φαίνεται. Και όσο και αν μας λένε ότι είναι ένα. Εγώ έχω θέματα και με μανατζαρέους και με τη μεταγραφή του Παυλίδη, ναι. Ο οποίος το παλικαράκι ήρθε από τον Ορφέα, από που ήρθε, από Καβάλα, από κάπου εκεί. Αετό Ορφανού. Αετό Ορφανού, ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν, αυτό το παιδί, το οποίο πράγματι είναι ταλαντούχο κτλ. Μάνατζέρ του, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Τσιρόνης. Μη μας θυμίσεις που έπαιζε. Το, εντάξει. Εντάξει, κάποιοι παλιοί θυμούνται. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτός είναι ο οποίος είχε τον παίχτη και μιλάμε για ένα ποσό 1.000 ευρώ τα οποία έπρεπε να πάρει τα μάνατζερ και αυτά δεν τα έχει πάρει. Όταν μιλάμε για 1.000 ευρώ, τι να συζητάμε μετά. Εντάξει. Να καταλάβουμε, γιατί τόσους μήνες ακούμε ότι υπάρχει οικονομική στενότητα λόγω του μπλοκαρισμένου λογαριασμού. Okay, υπάρχει οικονομική στενότητα. Προχθές όμως μας είπαν ότι οι δύο πλευρές είναι ένα και ότι δεν είναι λόγος, ο βασικός λόγος το ότι ο Θοδωρίδης βάζει χρήματα στον Ηρακλή, ότι θέλουν να είναι μαζί. Που φυσικά δεν μπορούσαν να πείσουν κανένα, Στέφανε, ότι είναι μαζί αυτοί οι δύο. Έτσι, ο ένας θέλει να φάει Γιώργο, το Ρόκα, ο άλλος δεν θέλει να φάει το Ρόκα. Πίστεψέ με. Αυτό όλο ήθελα να είναι ένα κακό όνειρο. Εκατό στρατόπεδα. Να μην νομίζουν κάποιοι ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε αντιπολίτευση.
Σε καμία περίπτωση. Μακάρι να βγει αύριο τον Παπαδόπουλος να αποστομώσει τους πάντες, να βάλει 500.000 ευρώ, 1 εκατομμύριο ευρώ και να πει εγώ είμαι αυτός. Εντάξει. Και να σταματήσουμε και να ασχολούνται όλοι με το ποδοσφαιρικό κομμάτι και μόνο το αγωνιστικό. Έτσι. Και να το χειροκροτήσουμε. Έτσι. Και να το χειροκροτήσουμε. Αυτό το ξεκαθαρίζω. Από την άλλη όμως, εδώ φαίνεται ότι δεν μπορούν να τα αποκριθούν οικονομικά. Δεν είναι ο σύλλογος τα 300.000 ευρώ που έβαλε για να πάρει τις μετοχές, ούτε τα 200 τα οποία φαίνονται στην καρτέλα του Θοδωρίδη. Δηλαδή με 500.000 θα γινόταν όλο αυτό το πράγμα. Α, τώρα που είπες για καρτέλα. Ρώτησα τον κύριο Θοδωρίδη μεταξύ άλλων για ποιο λόγο βάζει ή πετάει όπως θες πες το χρήματα στον Ηρακλή και αν θέλει να μας πει τον τρόπο με τον οποίο βάζει χρήματα στον Ηρακλή, γιατί έχουμε δει και άλλους στο παρελθόν, τα παραδείγματα είναι γνωστά, που δεν ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που βοηθούσαν οικονομικά την ομάδα και όταν έφυγαν έτρεχαν τον Ηρακλή. Έτρεχαν τον Ηρακλή στα δικαστήρια για να ζητήσουν τα λεφτά τους. Και είπε ο ίδιος ότι όχι, εγώ δεν κάνω τέτοιο πράγμα. Το κάνω γιατί θέλω να βοηθήσω τον Τόμ και τον Ηρακλή. Η απάντηση βέβαια αυτή δεν μας καλύψει. Δεν μας καλύψει. Φυσικά δεν καλύπτει κανέναν. Ναι, αλλά θέλεις να βοηθήσεις, αλλά με ποιο τρόπο το κάνεις, δηλαδή. Αλλά και πάλι λέω ότι έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση να ακούσουμε ένα ευχάριστο νέο. Το ευχάριστο νέο είναι να μπορέσουν να πληρώσουν τουλάχιστον τις υποχρεώσεις και να πούμε ότι τουλάχιστον από τη στιγμή που αποτύχαμε όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, τουλάχιστον να πούμε ότι είμαστε στιβαροί όσον αφορά την οικονομική επιφάνεια της εταιρείας και να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα για την καινούργια χρονιά. Όταν δεν υπάρχει και αυτό, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι είμαστε σε μια δύσκολη, σε μια δυσχερή θέση όπως ήμασταν. Πάρα πολύ. Όταν σου λένε ότι κρεμόμαστε από την πολιτεία για την τροπολογία, ούτε πλάν B, ούτε πλάν C, ούτε τίποτα. Ή η τροπολογία ή χανόμαστε. Δεν πάει έτσι. Όχι απλά δεν πάει έτσι. Θα πρέπει να δούμε και το τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Δυστυχώς αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ο κόσμος δεν μπορεί να αντέξει άλλο. Σιγοβράζει. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο κόσμος αν αντιδράσει θα ρίξουν όλο το φταίξιμο κάποιοι στον κόσμο. Περιμένουμε το δάχτυλο σκανδάλι. Ναι. Το να επικρίνουμε είναι κάτι πολύ εύκολο. Μα να σου πω κάτι. Δεν τα λέμε τώρα που η ομάδα είναι 11η. Τα λέμε εδώ και 2-3 μήνες. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι να βρήκατε την ευκαιρία. Αλλά όταν τα λέγαμε Στέφανε και εγώ και εσύ και όποιος τα έλεγε τέλος πάντων πριν 2-3 μήνες, να κάνουμε κακό, να θα πάμε να ανεβούμε, αφού φαινότανε ρε παιδιά το πράγμα. Φαινότανε το πράγμα. Εδώ βγαίνει στη συνέντευξη τύπου ο Ρόκα και κάνει τις δηλώσεις που κάνει και μένει στη θέση του. Προχθές Στέφανε, το ξέρεις, τον ρώτησα, coach, έγινε συνάντηση με άλλον προπονητή την προηγούμενη εβδομάδα. Σε ενοχλεί? Και μου είπε όχι. Σαφέστατα δεν τον ενοχλεί. Εάν εσύ μάθεις. Η απάντηση αυτή, Γιώργο, είναι ότι θα κάτσω πάνω στο συμβόλαιο. Άμα θέλετε, απολύστε. Καταρχήν το είχε πει και με ένα διαφορετικό τρόπο. Εγώ έχω τη γυναίκα μου στην Ισπανία. Ναι. Και ήρθα εδώ να δουλέψω να κάνω. Στα λέει ξεκάθαρα. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Τα παιδιά μου και τα λοιπά. Ναι. Άμα θέλεις, διώξε με. Αυτό εννοεί ο Ρόκα. Το θέμα είναι οι επιλογές τους τελικά. Εάν είναι οι επιλογές τους μπορεί να πήγανε να πέσανε έξω, αλλά το θέμα είναι πώς μπορεί να καλυφθεί αυτό το έδαφος τουλάχιστον στο οικονομικό κομμάτι. Και όταν ακούς το οικονομικό κομμάτι, ότι όχι θα βάλουμε λουκέτο, όπως το λένε, όχι θα κλείσουμε. Ότι δεν θα υπάρχουμε, ναι. Ναι, μην τρελάθουμε τώρα. Αυτά εδώ δεν τα λέγαμε σε εποχές ακόμα δυσκολότερες. Θα τα πούμε τώρα. Βέβαια, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Καραντώνης, ξέρεις κάτι, θέλω να είμαι λίγο... Μπορεί να το είπε και για να ασκήσει πίεση, μπορεί, δεν ξέρω. Για να δημιουργήσει και εντύπωση και βεβαίως και από την απειρία του, γιατί δεν είναι και σχετικός, ειδικά με το κομμάτι του ποδοσφαίρου και πόσο περισσότερο με τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ο Ηρακλής. Ναι. Τώρα έχει, είναι νεοφερμένος δηλαδή στον χώρο και εκεί δίνω κάποια επίοικια, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι τι γίνεται αύριο. Η ομάδα καλείται να παίξει 2 παιχνίδια. Εάν τυχόν έχουν αρνητικά αποτελέσματα αυτά τα 2 παιχνίδια, θα φτάσουμε σε μια διαδικασία να παρακαλάμε να μην γίνει αναρδιάθρωση. Αυτό.
Άμα δεν κάνεις 2-2 με Σπάρτη και ΑΕΤ το Σπάτων. Μετά θα λες να μην γίνει αναδιάθρωση και να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω πόσες ομάδες πέφτουν κανονικά αν δεν γίνει αυτό 4. Το πράγμα όπως το λένε. Και ο Ηρακλής από την τέταρτη από το τέλος που είναι ο ΑΕΤ το Σπάτων έχει 3 βαθμούς διαφορά. Αυτό. Θα παλεύουμε τότε την παραμονή μας στην κλασική. Δεν είναι ότι κινδυνεύει μόνο με την 11η θέση στην οποία βρίσκεται τώρα. Κινδυνεύει και με τις 4 τελευταίες. Εκεί φτάσαμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Εκεί φτάσαμε. Ποιος θα το φανταζόταν. Να σου πω την αλήθεια, με τα τόσα προβλήματα του Ηρακλή, ποτέ μα ποτέ δεν θα το φανταζόμουν, όπως και όλος ο κόσμος ο οποίος μας ακούει. Όχι ότι δηλαδή, θα φτάσεις και σε αυτό το σημείο τώρα, να λες εγώ στόχο την παραμονή. Μην τρελαθούμε. Ο Ηρακλής δεν έχει πέσει ποτέ στη Σούπερ Λίγκα και θα λέμε για παραμονή στη Β' Εθνική. Είναι τι τρομερό. Είναι αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο. Είναι πέρα από κάθε φαντασία. Το θέμα είναι ότι πρέπει να, για μία ακόμη φορά, γιατί είμαστε μαθημένοι σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, να μπορέσουμε να μαζέψουμε όσο υπομονή έχουμε, όσες δυνάμεις έχουμε, και αν χρειαστεί να ξαναχτίσουμε τον Ηρακλή από την αρχή. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Όταν υπάρχουν αυτοί οι νόμοι, δηλαδή ο Τόμ Παπαδόπουλος μπορεί να κρατήσει για 3 χρόνια, θα πρέπει μάλλον αναγκαστικά να είναι μεγαλομέτωχος για 3 χρόνια. Ναι, δεν μπορεί να τις πάρει άλλος. Δεν μπορεί να πάρει κάποιος άλλος συμμετοχές. Σωστό. Πρέπει να παραμείνει αυτός. Οπότε δεν ξέρω το μέλλον τι μας επιφυλάσσει. Μας επιφυλάσσει διοικήσεις πρωτοδικείου. Μας επιφυλάσσει τι. Μας επιφυλάσσει ότι θα έρθει μια μέρα ο Τόμ Παπαδόπουλος και θα δώσει λύση σε όλα αυτά. Ο Τόμ Παπαδόπουλος θα απενεργοποιηθεί και θα αναλάβει ο Θεοδωρίδης όλο αυτό το κομμάτι. Τι ακριβώς. Το οποίο το έχει αναλάβει κιόλας. Γιατί ο Θεοδωρίδης το έχει αναλάβει, αλλά δεν είναι κάτι αυτή τη στιγμή. Είναι υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος. Δεν έχει ρόλο θεσμικό. Ναι. Και όταν η είδηση ότι Τόμ Παπαδόπουλος και Θεοδωρίδης είναι μαζί στον Ηρακλή. Στο πρώτο της άκουσμα, Στέφανε, έλεγες, ωραία, έχω 2 ανθρώπους που έχουν λεφτά. Γιατί έχουν λεφτά, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε δεν έχουν λεφτά. Έχουν λεφτά. Δεν λέω ότι είναι Αμπράμοβιτς, αλλά λεφτά έχουν. Και λες ότι είμαι οκ, ρε παιδί μου. Δεν είπαμε να πάμε να πάρουμε το Champions League, αλλά είμαι οκ. Δεν θα ακούω αυτό που μου λες το παράδειγμα με τον μάνατζερ για 1000 ευρώ. Ούτε θα ακούω ότι προβληματιζόμαστε για 72.000 ευρώ με τους 13 που πρόσφατα εμφανίστηκαν. Βέβαια. Αυτά υποτίθεται δεν θα μας απασχολούσαν τόσο πολύ. Υποτίθεται. Βέβαια, να σου πω και κάτι, Γιώργο. Ναι. Γιατί επικρατούσε αυτό το μπάχαλο στην ΠΑΕ και επικρατεί. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ποτέ δεν έφτασε αυτό το θέμα που ανέφερα στα αυτιά του Παπαδόπουλου. Α, μπορεί. Μπορεί. Εντάξει. Ο Θεοδωρίδης έχει κάποιους συνεργάτες. Αυτοί οι συνεργάτες μιλάνε με τους μανατζαρέους εκεί στην ΠΑΕ Ηρακλής. Και αυτοί οι ίδιοι θα έπρεπε από μόνοι τους να δώσουν, να μιλήσουν με αυτούς τους ανθρώπους και να τους πληρώσουν αυτά τα λίγα χρήματα κτλ. Γιατί δεν ξέρω κιόλα αν και αυτά υπόκειται μέσα στο φάκελο της αδειοδότησης και τα μανατζερικά έξοδα, καταλαβαίνεις. Ο φάκελος της αδειοδότησης έχει άπειρα ονόματα μέσα. Όταν λέμε άπειρα, άπειρα. Τώρα ο κύριος Χατζιωάννου που ανέλαβε δεν ξέρω τι προλαβαίνει να κάνει, γιατί ως γνωστόν ο άνθρωπος που εθελοντικά και αφιλοκερδώς είχε πει θα τα κάνω εγώ γιατί έχω την εμπειρία, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, ήταν από αυτούς που παρετήθηκε. Ναι. Με το καλημέρα του Ηλία Θοδωρίδη στην ΠΑΕ Ηρακλής, για όσους δεν θυμούνται, υπήρξαν 7 παρετήσεις. 7. Δεν μπορεί και οι 7 να είναι τρελοί. Και συμπεριφορά εδώ εκδιώχθηκε. Για μένα δεν ήταν παρέτηση. Περισσότερο ήταν διωγμός. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Για το γραφείο τύπου θα πεις. Βεβαίως. Εννοείται το τμήμα marketing. Συμφωνώ. Όχι το τμήμα marketing, το τμήμα επικοινωνίας. Επικοινωνία θα το marketing ήταν ο Νίκος ο Γραμμένος που δήλωσε απλήρωτος και παραιτήθηκε γι' αυτός. Ναι. Να, κάτι λέει και αυτό, το οποίο και ο ίδιος ο Γραμμένος... Είχε κάνει η ίδια δήλωση, ο ίδιος δήλωση είχε κάνει, ναι. Ωραία. Τα νεαρά παιδιά αυτά λοιπόν, τα οποία είχαν το τμήμα επικοινωνίας, αυτό το βιντεάκι με τους καναπέδες στην αρχή της χρονιάς και τα λοιπά... Είναι νούμερο ένα και βραβείο θα πάρει. Είναι νούμερο ένα και θα πάρει βραβείο, ναι, θα βραβευτεί. Σε αυτούς διαγωνισμούς για αυτά τα βίντεο και για αυτές τις νέες ιδέες. Το πιο σωστό ρήμα είναι τους παρέτησαν, το πιο σωστό ρήμα. Αυτό σου λέω, ναι. Παιδιά τα οποία είναι μέσα από τα σπλάχνα του Ηρακλή, είναι Ηρακλειδής, είναι παιδιά με ιδέες, σπαταλούσαν ώρες ατέλειωτες με ιδέες, με ωραίο,
κάτι το οποίο πρωτόγνωρο ήταν για όλους. Και ποιος δεν χάρηκε όπως... με αυτά τα βίντεο που ξεκινήσανε. Όπως και ο Νίκος ο Υψηλάντης που ήταν μαζί τους στο τμήμα επικοινωνίας, έτσι. Και αυτός παραιτήθηκε. Εδώ λοιπόν. Και ήταν και μέλος δίκης. Δεν τους στέλνανε, είναι ξεκάθαρο τώρα. Αλλά ξέρεις κάτι. Κάποια στιγμή πρέπει και με περιπτωσιολογία να πούνε εκείνο, εκείνο και εκείνο. Όλοι αυτοί που παραιτηθήκαν πρέπει να μιλήσουν. Πρέπει να μιλήσει και εδώ Υψηλάντης. Στην εκπομπή έχει μιλήσει και ο κύριος Κυρίτσης και ο Νίκος Υψηλάντης. Ο Γιώργος ξέρω ότι θα τα πει. Θα τα πει δε, ναι. Το πρέπει έχουν κάνει, το έχουν κάνει, Στέφανε, και οι δύο. Το έχουν κάνει και οι δύο. Ναι. Δεν ξέρω και ο Νίκος, άμα έχει πει τι θέματα. Γιατί πρέπει να συνάντησε πολλά τότε. Γιατί ήταν 55 του, λεπτά μας μιλούσε την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν τα ξέρεις. 55 λεπτά. Τι να κάτσουμε τώρα εμείς. Τι να κάτσουμε να πούμε. Την εικόνα δηλαδή την οποία φύγανε κάποιοι και παραιτηθήκανε. Την έχουν εκδηλώσει μέσα από την εκπομπή σου. Και είναι συμπτωματικό ότι χρονικά όλες αυτές οι παραιτήσεις ήρθαν με τον ερχομό του Θεοδωρίδη στην ομάδα. Δεν ξέρω, είναι συμπτωματικό. Κοίταξε Γιώργο, όταν γίνεται μια συνέντευξη τύπου με τόσα πολλά προβλήματα και βιάζονται να την κλείσουν τη συνέντευξη τύπου, ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά, καθόλου καλά. Τελευταία ερώτηση. Είναι ξεκάθαρο. Τελευταία ερώτηση και τελευταία ερώτηση και βιαζόντουσαν όλοι να φύγουν. Και μετά καθόντουσαν μία ώρα εκεί στο μπουφέ, τραπέζι στο μπουφέ. Στο μπουφέ, πώς το λένε. Στο μπουφέ, ναι. Ωραία. Να τελειώνουμε. Έτσι δεν γίνεται όμως ο Ηράκλης. Ο Ηράκλης γίνεται με υπομονή, με απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, με αγάπη, με πάθος για αυτό που κάνεις. Και πόσο περισσότερο όταν είσαι σε αυτό το κομμάτι το οποίο λέγεται διοίκηση του ποδοσφαιρικού Ηράκλη, να λες... Μία φορά τι ζητάει αυτός ο κόσμος. Αλήθειες. Δεν ζητάει τίποτα άλλο. Θες είναι πολύ πιο έτοιμο κάποιος να έρχεται και να έλεγε παιδιά, εγώ τόσα χρήματα έχω, δεν μπορώ να βάλω άλλα κτλ. Εντάξει. Παρά όλο αυτό το οποίο βιώνουμε και πάλι σήμερα. Και στην τελική σε αυτό που είπες, μη κάνεις συνέντευξη τύπου αν δεν έχεις διάθεση να απαντήσεις στις ερωτήσεις. Γιατί. Το κάνα και χειρότερο. Από ένα σημείο και μετά, όπου άρχισαν να βλέπουν ότι δεν θα φύγουμε, θέλουμε να ρωτήσουμε κι άλλα. Θα μας πιαστεί το χέρι να το σηκώνουμε μέχρι το πρωί. Γι' αυτό πήγαμε εκεί. Δεν πήγαμε εκεί για να πιούμε καφέ. Το κάνανε και χειρότερο. Επαναλαμβάνω, δείχνεις προς τα έξω ότι κάτι σε ενοχλεί από τις ερωτήσεις που δέχεσαι. Γιατί να σε ενοχλεί, δεν ρωτήσαμε κάτι το τρομερό. Αυτονόητα πράγματα ρωτήσαμε. Τέλος πάντων. Θα περιμένουμε. Αυτά. Για μπάσκετ βόλεϊ θα μου πεις τίποτα. Πολλά συγχαρητήρια στο μπάσκετ. Αυτό θέλει ο Ηρακλειδέας. Η ομάδα να νικάει παντού. Μπράβο στο μπάσκετ. Μπράβο στο Δρακόπουλο. Με λυπεί ότι κάνει κάποιες δηλώσεις οι οποίες δεν μπορώ να τις καταλάβω σε τέτοιο χρονικό σημείο. Αυτό με τα social media δεν το έχει. Ναι, δεν το έχει. Και ειδικά σε τέτοιο χρονικό σημείο δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Και δεν θέλω να σκέφτομαι αρνητικά γιατί η ομάδα νικάει. Τέλο ναι. Και αυτό θέλει ο κάθε Ηρακλειδέας. Στο βόλεϊ. Τυραννιούνται εκεί τα παιδιά, γιατί αυτή η ομάδα μόνο με τα έσοδα από τον κόσμο ο οποίος πληρώνει το εισιτήριό του και τα διαρκές αρχής της χρονιάς, έτσι χτίστηκε αυτή η ομάδα. 2-3 Ηρακλητές οι οποίοι βοηθάνε και αυτοί όσο μπορούν. Δεν ξέρω πόσο μπορεί αυτό το πράγμα το οποίο για μια ακόμη φορά θα είναι σε τελικούς κυπέλου η ομάδα και κάνει αυτή όλη την τεράστια προσπάθεια, αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Μακάρι να αυτό. Το είπες. Μόνο αυτό... τα στομάκια τους το ξέρουν. Και τον Κώστα και τον Μάκη και τα παιδιά. Είπες κάτι που εύχομαι να γίνει πραγματικότητα. Είπες τελικούς. Γιατί προηγείται ο ημιτελικός. Οπότε. Εντάξει. Μακάρι εντάξει. Να γίνει. Η Ιεράπετρα εκεί θα είμαστε. Αχ, ωραία είναι η Κρήτη. Η Ιεράπετρα είναι μια χαρά. Και ξέρεις ότι έχουμε λαό και από Ρέθυμνο και από Χανιά. Και από Άγιο Νικόλαο και από Ηράκλειο. Οπότε. Εννοείται. Θα έχουμε εκεί κόσμο. 19 Απριλίου. Αυτά. Έγινε, Στέφανε. Αύριο κανονικά, έτσι. Εννοείται. Μετά τις 12 θα τα πούμε παρέα με τον κόσμο. Θα έχουμε τα θεματάκια μας. Εμείς έχουμε άλλα θεματάκια. Η εκπομπή σου είναι αυτή η οποία παρουσιάζει όλα τα θέματα του συλλόγου και μου δίνεται και εμένα που και που η ευκαιρία για να πω 2-3 πραγματάκια. Και σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ, Στέφανε. Καλό βράδυ. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Έχουμε και συζήτηση, πάμε στην συνέντευξη για τον μπάσκετ. Τον Στέφανο τον ακούσαμε στο δικό του σχόλιο. Πάμε. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Θοδωρή, μπορείς με ονοματεπώνυμο εσύ να βγεις ή να γράψεις δημόσια
αυτά που πιστεύεις. Γιατί για να το κάνω εγώ αυτό που μου λες, να βγω και να πω για αυτά που μου λες, πρέπει να έχω αποδείξεις. Αν δεν έχω αποδείξεις, ο εισαγγελέας θα με πάρει τηλέφωνο. Δεν θα πάρει εσένα, θα πάρει εμένα. Όσο για το ποιος έφερε τον Παπαδόπουλο, δεν είναι άγνωστο. Δεν ξέρω το γιατί δεν το γνωρίζεις. Το τελευταίο που λες ότι είμαι εγώ επικίνδυνος, οκ. Okay. Εγώ είμαι ο επικίνδυνος και εσύ είσαι ο ακίνδυνος. Μακάρι να ήμουν εγώ επικίνδυνος. Μπορείς από αύριο να έρθεις να κάνεις εσύ κάθε μέρα τις εκπομπές και εγώ που είμαι επικίνδυνος για τον Ηρακλή να σταματήσω να μιλάω. Κανένα πρόβλημα. Και να έρθεις να πεις όσα θέλεις. Με στοιχεία. Τον Παπαδόπουλο τον έφερε ο Παύλος ο Μυροφορίδης μέσω και του Πέτρου Κανακούδη. Όπως πέρυσι έγινε το ίδιο στον Άρη. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Και αν καταλάβω ότι είμαι επικίνδυνος για τον Ηρακλή, τα παρατάω όλα τώρα και φεύγω. Τώρα όμως. Αν εγώ είμαι ο επικίνδυνος, φίλε Θοδωρή. Και αυτά που έλεγα τώρα, με τον Στέφανο τα λέγαμε. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Προφανώς με ακούς πρώτη φορά σήμερα, γιατί έχουμε πει ούκο λίγες φορές πώς ήρθε ο Παπαδόπουλος στον Ηρακλή. Και ο Ηλίας Θοδωρίδης. Μαρίνα μου, το λέω. Το ξέρω μάλλον, όχι το λέω. Ναι, έτσι όπως το είπε. Ας βγει να δώσει εξηγήσεις. Δεν μπορώ να κάνω το detective. Δεν μπορώ να κάνω το detective. Το ότι τα αποδυτήρια δεν είναι καλά. Το ότι οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν καλές σχέσεις με τον Ρόκα. Δεν λέω όχι. Λέω ορισμένοι. Το ότι ο Ρόκα έχει χάσει τα αποδυτήρια. Αυτό μπορώ να σου το πω. Όλα τα υπόλοιπα πάντως χρειάζονται και αποδείξεις. Καλά είναι να λέμε πες αυτό, πες εκείνο, πες το άλλο. Σας το είπα και χθες. Γράψε εκείνο, πες εκείνο. Χωρίς στοιχεία. Τι θα κάνουμε, τους έξυπνους. Ο εισαγγελέας, τι θα κάνει μετά. Θα πει, έλα εδώ αγόρι μου, τι είπες στον αέρα, αυτό. Έχεις να το αποδείξεις. Όχι. Όσο για το ποιος μου είπε ότι έχουν λεφτά, το λένε οι επιχειρήσεις τους. Ο Τόμ Παπαδόπουλος έχει βάλει χορηγία στους Φιλαδέλφια 76ers. Ο Θεοδωρίδης έχει μεγάλη οικονομική δυνατότητα. Α, καλά, αρχίσαμε πάλι το γνωστό, Θεοδωρή, έτσι. Εντάξει. Okay. Αυτό που λες για τις συνεντεύξεις που έδινε στην εκπομπή ο Σπύρος Παπαθανασάκης ήταν την πρώτη χρονιά. Μπερδεύεσαι, Θεοδωρή. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Την πρώτη χρονιά που ο πρόεδρος τότε πήγαινε στο Πέταλο και βλέπε τα μάτς που αποθεωνόταν από όλους, που όλοι είχαν μια σέλφι με τον Παπαθανασάκη. Αυτά γινόντουσαν τότε, Θεοδωρή. Μάλλον έχεις πρόβλημα μαζί μου. Τι να κάνουμε. Δεν είμαστε όλοι τέλειοι. Θωμά μου, το είπα και χθες. Ό,τι παράπονο έχετε, ξέρετε που πρέπει να απευθυνθείτε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Και το ξέρεις. Γιατί δεν αποφασίζω εγώ για αυτό που μου λες. Είναι πάρα πολύ κουραστικό όλα αυτά τα χρόνια να δέχομαι όλα αυτά τα μηνύματα. Γιώργο, δεν γίνεται αυτό. Γιώργο, δεν γίνεται εκείνο. Γιώργο, ο Τάδε έκανε αυτό. Γιώργο, ο Τάδε έκανε εκείνο. Γιώργο, κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Και κανένας από εσάς δεν πήγε ποτέ στην πηγή αυτού που ζητάει. Γεια σου, Θωμά μου. Να είσαι καλά. Θοδωρή, για να το κλείσουμε, αυτό που μου γράφεις ήταν την πρώτη χρονιά. Όταν η ομάδα πήγε στα ημιτελικά του κυπέλου και ανέβαινε τρένο. Και από το 0-1 του Λεωζίνιο στην Τούμπα και μετά, όταν τότε ήταν η τελευταία συνέντευξη νομίζω που είχε δώσει ο Παπαθανασάκης, που δεν του είχε αρέσει καθόλου η ερώτηση που του κάναμε εδώ, αν θυμάσαι, αν οι παίκτες είναι απλήρωτοι και αν θα πάρει αδειοδότηση η ομάδα. Αλλά τότε κάναμε κακό που τα ρωτούσαμε αυτά και υπήρχαν και οπαδοί που, τέλος πάντων, αντιδρούσαν σε αυτά που ρωτούσαμε, γιατί κάναμε κακό και δεν έπρεπε να κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις στον πρόεδρο, γιατί η ομάδα πάει για Ευρώπη κτλ. Κτλ. Αυτά που γράφεις εμένα λοιπόν μπορείς να τα γράψεις κι αλλού αν θέλεις, γιατί τότε ήταν αγαπητός σε όλο τον κόσμο. Εκείνη τη χρονιά. Νατάσα, δεν ξέρω, δεν έχω ενημέρωση ακόμα. Περιμένουμε από την Παϊρακλής να μας ενημερώσει για αυτό που ρωτάς όσον αφορά το παιχνίδι της Κυριακής στην Σπάρτη.
Καλησπέρα στον στο φίλο μου τον Μάνο τον Λουπασάκη. Αμάν δεν πρόλαβα εσύ να μεταφέρω τα φιλιά στο Στέφανο. Ήρθε η ώρα πάλι για τον ξεσηκωμό του λαού, γράφει. Γεια σου Μάνο μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα και στο φίλο τον Μάνο που μας ακούει πιστά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ να μιλήσουμε για την πολύ καλή πορεία της ομάδος που συνεχίζεται. Μπροστά μας έχουμε το παιχνίδι στο κλειστό του Αγίου Παυλού με το Πευκοχώρι, εκτός έδρας αναμέτρηση. Δίπλα είναι. Θα βρεθεί και πάλι πολλοί κόσμος. Εδώ έχει βρεθεί αλλού κι αλλού. Να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της φετινής πορείας, τον Κώστα τον Κακαρούδη που είναι κοντά μας. Κώστα, καλησπέρα και πολλά συγχαρητήρια και για την πρόσφατη νίκη. Αν δεν κάνω λάθος, το παιχνίδι με τον Ιωνικό είναι δύο παιχνίδια μετά, δύο μάτς μετά ή τρία. Νομίζω δύο. Ναι, και εγώ αν δεν κάνω λάθος, παίζουμε τώρα Πευκοχώρι, με το Πευκοχώρι, μετά με το Χαρίλαο και μετά Ιωνικός. Είμαι σίγουρος για το τι θα απαντήσεις, αλλά εγώ θα ρωτήσω, το μυαλό πάει καθόλου εκεί? Πάει. Όσο σίγουρος και να έχει, πάει το μυαλό. Βέβαια, όσο και να πηγαίνει το μυαλό εκεί, πρέπει να το επαναφέρουμε στο κοντινότερο μέλλον. Έχουμε ένα αγώνα εκτός έδρας το Σάββατο. Μια ομάδα η οποία θα εμφανιστεί με ένα νέο προπονητή. Κάτι που σημαίνει ότι θα δούμε νέα πράγματα στο παρκέ μέσα. Πρέπει να είμαστε σοβαροί για να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής πάντως η λέξη σοβαρότητα πραγματικά είναι αυτή που επικρατεί και κυριαρχεί. Δεν έχετε υποτιμήσει κανέναν, δεν έχετε χαλαρώσει ποτέ. Το κάθε μάτς μπορεί να είναι κλεισί, αλλά όντως το κοιτάτε ξεχωριστά και το δίνετε τη προσοχή που χρειάζεται, Κωστή. Ισχύει αυτό. Νομίζω είναι πασιφανές ότι με το νέο προπονητή η ομάδα έχει αλλάξει πρόσωπο. Δουλεύουμε σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και στις προπονήσεις και στο διάβασμα των αντιπάλων. Οπότε δεν υποτιμάμε σίγουρα κανέναν και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι και ακόμα καλύτερα μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Ένα τέτοιο μάτς που χρειάζεται πάλι σοβαρότητα είναι αυτό που έρχεται του Σαββάτου, έτσι? Σίγουρα δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Όλες οι ομάδες όταν παίζουν με τον Ηρακλή δίνουν το κάτι παραπάνω. Αυτό το βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι. Οπότε όλες οι ομάδες είναι επικίνδυνες. Θα πρέπει να είμαστε σοβαροί, να είμαστε υγιείς, εύχομαι, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, και να συνεχίσουμε το μαραθώνιο με ένα ακόμη παιχνίδι. Mm-hmm. Μετά τον Ιωνικό θα έρθουν και άλλα παιχνίδια που είναι must win, γιατί έχει έρθει η ήττα εκτός έδρας, δηλαδή με τον Ερμή Αγιάς και με τον Ιπποκράτη στην ΚΟ. Αλλά από την άλλη κερδίζεις τον Ιωνικό και λες, ας με κυνηγάνε οι υπόλοιποι, κάπως έτσι δεν είναι? Σίγουρα με τον Ιωνικό θα είναι ένα παιχνίδι μεταξύ των δύο καλύτερων ομάδων, κατά τη γνώμη μου, με διαφορά από τις άλλες ομάδες στην κατηγορία. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα και εκτός έδρας. Πρέπει να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να κερδίσουμε στον Ιωνικό, πάλι θα πρέπει να κερδίσουμε τα επόμενα παιχνίδια. Σωστά. Και να χάσουμε στον Ιωνικό, πάλι θα πρέπει να κερδίσουμε τα επόμενα παιχνίδια. Mm-hmm. Οπότε το κεφάλι κάτω, δουλειά και προχωράμε. Η ομάδα έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη συνοχή και πολύ μεγάλη και ομοιογένεια αλλά και πλουραλισμό. Δηλαδή, τη μια μέρα μπορεί να είναι ο Κώστας, την άλλη μέρα μπορεί να είναι ο Ρουτκάουσκας, την άλλη μέρα μπορεί να είναι ο Πολυτάρχου, μπορεί να είναι ο Λιάπης, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Uh-huh. Αυτό πώς το έχετε καταφέρει φέτος? Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε. Και ρωτάω έναν αθλητή που δεν ήρθε φέτος στην ομάδα. Είσαι από τους πιο παλιούς πλέον, έτσι, σε αυτό το ρόστερ. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω καταρχήν, όπως είπα και πριν, δουλειά προπονητή. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο νομίζω είναι διαφορετικό από άλλες χρονιές, είναι ότι έχουμε δέσει περισσότερο σαν ομάδα και σαν χαρακτήρες και τα αποδυτήριά μας είναι καλύτερα. Mm-hmm. Οπότε έχοντας αυτά τα δύο σαν στάνταρ, με τη δουλειά και την πρόοδο την καθημερινή, τα αποτελέσματα φαίνονται μέσα στο παρκέ. Και τα αποτελέσματα τα οποία χαίρεται ο κόσμος που και στο Ιβάνοφι δεν το συζητάμε αλλά και εκτός έδρας είναι κοντά σας. Ειδικά φέτος που δεν ξέρω, συγκριτικά με πέρυσι νομίζω, Κώστα, υπάρχουν και περισσότερα ταξίδια. Φαντάζομαι είναι πολύ ωραίο το συνέστημα όπου και αν βρεθείτε, όπου και αν παίζετε. Στην Πάτρα πρόσφατα, το τελευταίο μάτς,
πάντα να υπάρχουν οπαδοί του Ηρακλή να είναι κοντά σας, ε. Δεν το συζητάω. Το να υπάρχουν οπαδοί δίπλα μας είναι ευχής έργων και σίγουρα μας βοηθάνε πολύ και μέσω Ιβανόφη που δημιουργούν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα, αλλά ακόμα και έξω όταν βλέπεις κάποια άτομα να σε παροτρύνουν συνεχώς και να είναι δίπλα σου, αυτό σου σε ανεβάζει και σε κάνει να δίνεις κάτι παραπάνω. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους έχουμε μαζί μας. Μακάρι σε όλα τα παιχνίδια τα εκτός έδρας να έρχονται περισσότεροι και στα έτος έδρας παιχνίδια να είναι το γήπεδο γεμάτο. Αυτός είναι και ένας ακόμη στόχος δικός μας. Το καταφέρνετε. Το καταφέρνετε αυτό με τις συνεχόμενες νίκες και έτσι όπως είναι και παίζει ρόλο αυτό στη ψυχολογία του Ηρακλειδέα, έτσι όπως είναι και το ποδόσφαιρο, να ξέρεις ότι το κάθε Σάββατο με το να ακούς κάθε φορά ότι ο Ηρακλής κερδίζει είναι μια ψυχολογική ένεση για τον κόσμο. Μακάρι. Παίζει και αυτό το ρόλο. Παίζει και αυτό το ρόλο. Χαίρομαι γι' αυτό. Τους χρειαζόμαστε δίπλα μας. Το έχω πει, θα το ξαναπώ. Για μένα ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος είναι πολύ άδικος για τις καλές ομάδες. Ναι, το έχουμε πει και εμείς μαζί εδώ, το έχουμε συζητήσει. Ναι. Δηλαδή τώρα ναι, το να παίζεις και να κουβαλάς τις νίκες και τις ήττες του πρωταθλήματος μπορεί να έχεις τελειώσει το πρωτάθλημα με δύο ήττες και να υπάρχει μια πέμπτη ομάδα που να έχει 10 ήττες και να έχει κερδίσει δύο φορές. Για τους χύψη λόγους, γιατί είχες να έχεις από τον 5ο 15 βαθμούς διαφορά και να ακριβώς έχεις μειονέκτημα. Είναι πολύ άδικο. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι, με αυτό πρέπει να πετύχουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε και ευελπιστώ ότι θα τα καταφέρουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και με το καλό να έρθει ακόμα μία νίκη το Σάββατο. Να είσαι καλά. Να καλό, καλά, βράδυ. Κώστα. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Κώστα Κακαρούδη όσον αφορά την πάρα πολύ καλή πορεία της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του Ηρακλή. Δύο μάτς μείνανε για τον τελικό. Ένα μεθαύριο εκτός έδρας. Το εκτός έδρας σε εισαγωγικά, έτσι, γιατί το γήπεδο μπλε θα είναι. Με την Ευρώπη Πευκοχωρίου. Και το εντός έδρας μετά στο Ιβανόφιο με τον Χαρίλαο Τρικούπη για να κατέβει η ομάδα στην Αθήνα να παίξει με τον Ιωνικό. Θα ήθελα να δω αυτό το μάτς στην ΕΡΤ. Το φοβερό που συμβαίνει και φέτος είναι ότι η ΕΡΤ έχει πάρει τα δικαιώματα, δεν ξέρω πώς το γνωρίζετε, τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Α2 κατηγορία. Έχει ζει, Χρήστο, κανένα μάτς Α2 φέτος στην ΕΡΤ? Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Έχει ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3. Όχι, όχι, ούτε στα ιντερνετικά. Οι ομάδες θα κάνουν μόνο. Τα μάτια του Ηρακλή τα βλέπουμε από live streaming, YouTube. Έχει λοιπόν, επαναλαμβάνω, ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3, ΕΡΤ Sports, το καινούριο, που όλη μέρα δείχνει Liverpool TV και City TV και Bayer TV και δεν ξέρω εγώ τι TV. Και ΕΡΤ Play, 5. Έχετε 5. Και έχετε τα δικαιώματα της Α2. Αυτό το μάτσο, ο Ιωνικός Ηρακλής, δεν πρέπει να το δείξετε. Εμείς πρέπει να σας το πούμε. Δηλαδή, πρέπει να το δείξετε. Θα παίζει ο πρώτος με το δεύτερο. Θα κρίνετε όλη η χρονιά ποιος θα ανέβει στην Α1. Δικό σας είναι το προϊόν, υποτίθεται. Θέλετε να το προστατεύσετε, υποτίθεται. Θέλετε να το προβάλλετε, υποτίθεται. Θέλετε να το διαφημίσετε. Όλα αυτά μαζί, τα υποτίθεται. Δείξτε το. Και το λέμε από τώρα, που είναι κανένα δύο εβδομάδες πριν. Εγώ σε ευχαριστώ, Θανάση μου, για χθες που έφερες τον Νικόλα σου εδώ και μας είπε τα ωραία τα ηρακλάρα του. Μην ασχολείσαι και μην χαλιέσαι για μερικούς αχαρακτήριστους, όπως είπε ο Θοδωρής. Εξάλλου, εσύ κάνεις εκπομπές και ό,τι λες, αυτά μένουν χίλια χρόνια Ηρακλής. Εντάξει, να σου πω κάτι, στεναχωριέμαι, τίποτα παραπάνω. Στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι γιατί μιλάμε για ομοειδεάτες. Θοδωρή, μάλλον με ακούς πρώτη μέρα σήμερα. Πραγματικά δεν εξηγούνται όλα αυτά που γράφεις. Η ώρα για μπλε είναι η εκπομπή που εδώ και τρεις μήνες έχει ξελαριγιαστεί να κάνει κριτική σε αυτή τη διοίκηση και εσύ μου λες ότι είμαι συστημικός δημοσιογράφος και γλύφω και αποκρύπτω την αλήθεια από τον κόσμο. Δηλαδή πραγματικά δεν ακούς την εκπομπή, δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν την ακούς την εκπομπή. Όλα τα έχω ακούσει σε αυτή τη ζωή, άκουσα και αυτό. Τι να κάνω. Ούτε τη συνέντευξη τύπου άκουσες, έτσι, που κάναμε καμιά 80 ερωτήσεις. Τι να σου πω, ρε Θεοδωρή. Άμα ακούς κάθε μέρα και έχεις αυτή την άποψη, τότε όντως κάτι δεν κάνω καλά και όντως σου λέω, έλα, από αύριο σταματάω. Δεν χρειάζεται να κάνω άλλο αυτή την εκπομπή, αφού είμαι συστημικός και γλύφω και τα παίρνω και δεν ξέρω τι άλλο κάνω. Σταματάω.
Μπορείς εσύ, μπορεί οποιοδήποτε να έρθει να κάνει την εκπομπή και να σταματήσω εγώ. Αφού είμαι συστημικός όπως έγραψες και αφού γλύφω όπως έγραψες αυτή τη διοίκηση. Να μάθεις όμως ότι αυτή η διοίκηση, όχι όλοι, έχουν στραφεί πολλές φορές φέτος εναντίον μου για αυτά που λέω εδώ. Μάθε το κι αυτό. Και άμα θες ρώτα κι εσύ να μάθεις τι κάνουν πρόσφατα κάποιοι που είναι στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή προς εμένα και ίσως προς άλλους ρεπόρτερ που δεν τους αρέσουν οι κριτικοί που κάνουμε. Μπορείς να μάθεις, μπορείς να ρωτήσεις κι εσύ. Λοιπόν, κλείνουμε. Κλείνουμε, δίνουμε σκυτάλι σε Ζάχο Ντρούλινγκ. Έχει και μπουγάτσα. Έχει, ε. Ωραία. Στη συνέχεια του προγράμματος του Λίμπερο 107,4. Καλό βράδυ, πρώτα Θεός, αύριο 7 με 8.